Ένα ακόμα κάτω γρήγορα με το Γιάννη το Φραγκούλη. Χαίρετε. Κομμουνισμός ή σοσιαλισμός? Κομμουνισμός. Γυρνάμε το χρόνο πίσω. Θα κάνατε κατάληψη, θα κάνατε καθιστική κατάληψη, οτιδήποτε, για να μην γκρεμιστεί το Αρτάκης? Ναι, εννοείται. Εννοείται. Το Αρτάκης δεν έπρεπε να γκρεμιστεί με τίποτα. Αγαπημένη ερώτηση. Διώχνεις δύο δημοτικούς συμβούλους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Έναν από τη συμπολίτευση, έναν από την αντιπολίτευση. Ποιοι είναι αυτοί? Να τους διώξω, να τους πάω σπίτι τους. Ναι, αποβολή. Να πάω σπίτι τους, δεν ξαναπατάω το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, πες ότι είχες τη δύναμη αυτή. Εντάξει. Τώρα μπορεί να είμαι και άδικος σε κάποια πράγματα. Από την αντιπολίτευση, εγώ θα διώχνα την κυρία Κασίμη. Την κυρία Κασίνη θα έδιωχνα. Και από την συμπολίτευση θα έδιωχνα την κυρία Δελιγιάννη για να φτιάξει την δημοτική παράταξη που θέλει και να πάρει το Δήμο όπως θέλει. Ωραία. Θα μπορούσατε να γίνετε ένα με την παράταξη του Κουκουέ στη Νέα Σμύρνη? Είμαστε πολύ οπορτουνιστές, αριστεριστές και διάφορα άλλα σεϊστές για να θέλει το Κουκουέ να κατέβουμε μαζί στην Νέα Σμύρνη. Okay, fair. Και τελευταία ερώτηση. Αν η Νέα Σμύρνη ήταν ανάποδα, θα ήταν πιο καθαρή? Σίγουρα. 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 Θα ήταν και πιο καθαρή και τα μυαλά των ανθρώπων θα ήταν πιο καθαρά. Και θα μπορούσαν να κοιτάζουν. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά, ναι, δηλαδή. Θα μπορούσαν να κοιτάζουν ένα τον άλλο στα μάτια και τα κούτελά του θα ήταν πιο καμένα, γιατί δεν θα τα σκύβανε όλη την ώρα κάτω για να μην, να μην σκοτωθούν στα πεζοδρόμια. Θα τα είχαν ψηλά και λίγο πιο περήφανα. Αυτό. Αυτό ήταν το σημερινό Κάτω Γρήγορα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.